Θέμα των σημερινών διαμαρτυριών από τους επιχειρηματίες του Καμαρίου είναι οι εισαγγελικές παρεμβάσεις. Ο κύριος Γαβρίλης εκπροσωπεί εδώ τους επιχειρηματίες από τον παραλιακό, από τον πεζοδρόμο του Καμαρίου. Κύριε Γαβρίλη, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, έγιναν κάποιες καταγγελίες από 350 κατοίκους. Η οποία καταγγελία έγινε και περάτωσε στη Βουλή από ένα κόμμα, δεν χρειάζεται να το λέμε ποιο είναι το κόμμα αυτό. Αυτό θορύβησε τις αρχές, με αποτέλεσμα κυρία εισαγγελέα να έρθει στο νησί και να προβεί σε συλλήψη 4 ατόμων, 4 καταστηματών. Λοιπόν, οι οποίοι συνέχισαν την επόμενη μέρα να έχουν τα καθίσματα παρά την σύλληψη που είχε γίνει την προηγούμενη. Την προηγούμενη μέρα τους είχε αφήσει από το αυτόφορο. Την προϋπόθεση να αφαιρέσουν τα καθίσματα. Όχι μόνο να τα αφαιρέσουν, τα κατέσχισε η ίδια. Και τους όρισε εκείνους τους ίδιους μεσαγιούχους, δηλαδή φύλακες των πραγμάτων. Μπορώ να πω ότι έγινε κάπως πρόχειρα η κατάσταση αυτή. Βέβαια θεωρώ απαράδεκτο ότι όλο αυτό έγινε το μήνα Αύγουστο. Δηλαδή σήμερα έχουμε 12 Αυγούστου. Είναι... Ακριβώς μέσα στο πικ της σεζόν. Το πικ της σεζόν. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αν πεις σε κάποιον τώρα, κλείσε την επιχείρησή σου. Γιατί υπάρχουν επιχειρηματίες που στην ουσία κλείνουν. Έχω πελάτη ο οποίος στο πεζόδρομο έχει 20 τραπέζια, στην αυλή του χωράνε μόνο 3. Δηλαδή, εάν κλείσει τα 20, θα δουλεύουν. Μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά. Είναι να λειτουργήσει. Και έχει ο άνθρωπος αυτός. Έχει δημιουργήσει χρέη. Έχει προσλάβει προσωπικό 25 άτομα. Έχει κάνει τις προμήθειές του γιατί ήλπιζε σε αυτό το χώρο. Ένα χώρο δε που ο άνθρωπος όταν τον νίκιασε το 2015, τον νίκιασε έτσι. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι που φέρουν την ευθύνη αυτή, κύριε Γαβρίλη? Είναι πολλοί. Είναι πολλοί. Καταρχάς για μένα αυτή είναι η νομοθεσία. Γιατί η νομοθεσία το έδωσε στη σημαντική υπηρεσία του Δημοσίου. Ενώ πριν το είχε ο Δήμος. Ο Δήμος το μίστονε και ήταν όλα μια χαρά. Η χτηματική υπηρεσία του Δημοσίου δεν μπορούσε να τον νοικιάσει. Γιατί αυτό θεωρείται ότι είναι αυθαίρετο. Και έχουμε το εξίστρα γελαφικό. Αυτοί οι άνθρωποι να κατηγορούνται επειδή τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα πάνω στον παραλιακό δρόμο. Από κάτω. Στην άμμο επιτρέπεται να βάζουν τραπεζοκαθίσματα. Στην παραλία επιτρέπεται, αλλά δεν επιτρέπεται στον πεζόδρομο. Πάνω. Γιατί μεταβάλλουν, λέει, τον αγιαλό. Για μένα νομικά αγιαλός μπορεί να έχει χαρακτή, αλλά έχει χαρακτή με μια γραμμή. Οι γραμμές δεν καθορίζουν αγιαλό. Ο νόμος λέει ότι εκεί που δεν έχει χαρακτή, αγιαλός είναι εκεί όπου φτάνει το χειμέριο κύμα. Εφόσον υπάρχει κατασκευή, εφόσον υπάρχει πεζοδρόμο, εφόσον υπάρχει τείχος πάνω από ένα μέτρο, μπορούμε να λέμε ότι εκεί είναι αιγιαλός. Έπρεπε να έχει γίνει επαναχάριξη του αιγιαλού. Λένε ότι ο Δήμος έχει υποβάλει μέλη κτλ. Αλλά ως συνήθως το ελληνικό δημόσιο καθυστερεί και η επαναχάριξη του αιγιαλού δεν έχει γίνει ακόμη, ούτε έχουν μια ενημέρωση οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, ξεκινώντας τις επιχειρήσεις τους κάθε χρόνο, θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν να βάζουν τα τραπεζοκαθίσματα τους στο συγκεκριμένο χώρο. Έτσι. Το θεωρούν δεδομένο και έτσι συνεχίζουν να δουλεύουν. Μιλήσανε ότι είναι εγκληματίες οι άνθρωποι, ότι ακολουθείται μια εγκληματική συμπεριφορά. Αν με ρωτήσατε σαν άνθρωπο, έγιναν κάποια πράγματα τραβηγμένα. Έγιναν. Αλλά αυτό για μένα ευθύνεται η ανοχή της ίδιας της πολιτείας, η οποία έλεγε τι. Πήγαινε, κατέλαβε ένα χώρο, βάζε τραπεζοκαθίσματα και δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Αυτό ήταν να το καταλάβω. Αλλά πώς να καταλάβω τον άνθρωπο που αγόρασε πριν 15 χρόνια το χώρο ακριβώς όπως είναι και συνεχίζει να τον χρησιμοποιεί όπως είναι και όμως το συλλαμβάνουν και τον πηγαίνουν αυτό. Τώρα ποια είναι τα αιτήματα των επιχειρηματιών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε 2 Αυγούστου. Όπου όλες αυτές οι παραβάσεις, οι κατασκευές, οι χώροι θα μεταφέρονται στο Δήμο. Ο Δήμος είμαι βέβαιος ότι θα το δώσει, αν θέλει υπόωρος, να βάλει προϋποθέσεις. Να πει, εκεί που έχεις μια προβολή 10 μέτρων στο καταστημά σου,
να καταλάβεις τα 6 μέτρα, να πληρώνεις το ενοικιό. Ουσιαστικά να οριοθετηθεί. Να οριοθετηθεί, αλλά και να αφαιθεί χώρο να βλέπει ο περαστικός στην παραλία. Να υπάρχουν αυτό που λένε οι παλιοί χώροι που πήγαιναν οι μικροπολιτές ή οι μικροκαλλιτέχνες κτλ. Και σταθμεύαν εκεί. Αυτό να το κατανοήσω. Αυτό που δεν κατανοώ είναι 12 Αυγούστου κλείσε το κατάστημά σου, αν δεν το κλείσεις θα σε πάω αυτόφορο. Και ο διοικητής εδώ έχει δίκιο. Από την άποψη σου λέει, εγώ είμαι ένας υπηρεσιακός παράγοντας, ένας υπάλληλος που κάνω ό,τι μου λένε. Αν η εντολή του εισαγγελέα είναι ότι θα πάει να του συλλάβεις αυτόφορο, θα πάει να του συλλάβει αυτόφορο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί αν δεν πάει τότε θα τελέσει αδίκημα. Θα τελείσει το αδίκημα της παραβάσης του καθήκοντος. Εμείς αυτό που ζητάμε λοιπόν τώρα είναι ο Δήμαρχος σήμερα να επικοινωνήσει με την εισαγγελία. Να πει ότι εμείς σαν Δήμος θα αποδεχτούμε αυτό που λέει η νομοθεσία, όλες οι κατασκευές να έρθουν αυτά σε εμάς και να είστε βέβαιοι να πει προς την εισαγγελία ή οπουδήποτε αλλού ότι αυτά θα τα δώσουμε προς τους δημότες μας, τους καταστηματάρχες, γιατί αυτοί αναβαθμίζουν την οικονομία του τόπου, την ομορφιά του τόπου κτλ. Αρκεί να βάλει οριογραμμές μέχρι που θα φτάνει τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθενός. Κύριε Γαβρίλη, σήμερα ο μήνας έχει 12 Αυγούστου. Είμαστε τρεις μέρες πριν τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Πιστεύετε ότι αυτές οι ενέργειες μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα? Το να γίνει συζήτηση με την εισαγγελία δεν μπορεί να γίνει σε πολύ μικρό διάστημα? Εγώ για μένα σήμερα θα έπρεπε ο Δήμαρχος να έχει πετάξει και να έχει πάει να βρει τη Δήμαρχο. Το θέμα το ξέρει. Διότι η εισαγγελέας πριν πάει στο χώρο είχε στείλει επιστολή στο Δήμο, στείλε μου έναν υπάλληλο, στον πολεοδόμο να είσαι παρόν, στη χρηματική υπηρεσία του δημοσίου να είσαι παρόν, αν το ήξερε. Δεν ήξερε τι συνέπειες αφού έρχεται η εισαγγελέα, ότι θα προβεί και σε αυτά που φορείς συλλήπεις. Το θέμα είναι τι θα γίνει σήμερα. Γιατί άρα άμεσα αποτελέσματα περιμένουμε. Σήμερα, εγώ σήμερα. Γιατί σήμερα αν δεν γίνει κάτι θα πάει, λέει ο διοικητής, να συλλάβει άλλους δύο. Ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο που περιμένουν την κρεμάλα τους? Άμεσες θα πρέπει να γίνουν λοιπόν οι ενέργειες από την πλευρά του Δήμου και της εισαγγελίας και αναμένουμε τα γεγονότα. Εγώ θα είμαι πάντως μαζί τους, διότι ανεξάρτητα με την νομιμότητα ή την παραβατικότητα ή οτιδήποτε άλλο, δεν επιτρέπω σε κανένα 12 Αυγούστου να κλείνει κατά σήμα της χώρας. Θα είμαι μαζί τους. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.